Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Άστρα. Το ενδεχόμενο να γίνει επαναφορά των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό απέκλεισε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Εξήγησε ότι το κύμα της πανδημίας έχει ήδη κορυφωθεί και ήδη παρατηρείται μια πτωτική τάση στα κρούσματα, η οποία όπως είπε θα επεκταθεί και στους σκληρούς δείκτες. Δεν έχει νόημα η επαναφορά μέτρων, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το κύμα της πανδημίας έχει κορυφωθεί, παρατηρείται η δεπτωτική τάση στα κρούσματα και επομένως δεν έχει νόημα επαναφορά μέτρων, όπως δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να φέρουμε κανένα μέτρο πίσω. Το κύμα ήδη έχει κορυφωθεί εδώ και μία εβδομάδα. Όλα τα νούμερα είναι πτωτικά, οπότε λογικά και οι δείκτες με τα αρνητικά στοιχεία θα έχουν και αυτή την πτωτική τους πορεία, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά. Για τον αριθμό των θανάτων, ο Υπουργός επεσήμανε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνδέεται με θανάτους που είναι με COVID. Πλέον έχουν πολλούς θανάτους οι οποίοι είναι με COVID και όχι από COVID, διότι το 30 με 35% των περιστατικών που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται γιατί έχουν πάει στο νοσοκομείο για άλλο λόγο και έχουν βρεθεί θετικοί, οπότε υποχρεωτικά μπαίνουν σε μονάδα COVID. Σχετικά με τα εμβόλια, σημείωσε ότι γίνονται δοκιμές σε δύο επίπεδα, από τη Pfizer και τη Moderna, σε πρώτη φάση για προστασία από τη μόλις από την Omicron, αλλά και προστασία από την Omicron 4 και 5. Εκτίμησε προς τα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές Σεπτεμβρίου οι δύο εταιρείες θα υποβάλουν αίτηση για έγκριση. Ερωτηθείς για την περίπτωση χορήγησης σχετικής δόσης στο γενικό πληθυσμό, δήλωσε ότι ακόμη δεν είναι γνωστό αν θα χρειαστεί, διότι σχετίζεται με την πορεία της πανδημίας. Αναφορικά με τις δηλώσεις του περί μη τήρησης του υγειονομικού πρωτοκόλλου από τον Αλέξη Τσίπρα, διευκρίνησε τα εξής. Η ημέρα της νόσης είναι ημέρα 0. 5 μέρες καραντίνα. Η καραντίνα αυτή δεν σπάει με τίποτε. 5 μέρες καραντίνα και μετά 5 μέρες με μάσκα υποχρεωτικά. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Γιατί όλες οι χώρες και η Αμερική και η Ευρώπη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν αποσυνδέσει την καραντίνα με το τεστ. Διότι η καραντίνα θεωρείται ότι αυτό είναι το μήνυμα που υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης. Μετά το καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη μείωση των παιδικών εμβολιασμών, για πρώτη φορά κατά τα έτη 2022 και 2021, έπειτα από μια δεκαετία συνεχούς ανωδικής πορείας, η κατάσταση αρχίζει να ομαλοποιείται και μάλιστα σε ό,τι αφορά την Λάρισα έχουμε αύξηση στους εμβολιασμούς των παιδιών. Δραματική προειδοποίηση για τους εμβολιασμούς των παιδιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε έκθεση με τη UNICEF που δημοσιεύθηκε χθες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πανδημία της COVID-19 και η παραπληροφόρηση έχουν οδηγήσει στη μεγαλύτερη μείωση εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες στον παιδικό εμβολιασμό έναντι άλλων ασθενειών. Οι εμβολιασμοί των παιδιών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έτσι, υπήρχε μια υστέρηση στους εμβολιασμούς και μιλάω τους εμβολιασμούς του Εθνικού Προγράμματος εμβολιασμού, τους κλασικούς δηλαδή εμβολιασμούς. Νομίζω ότι τώρα άρχισε ομολοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση. Οι γονείς οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα για διάφορους λόγους κατά τη διάρκεια της πανδημίας ξέχασαν ή εν πάση περιπτώσει δεν έκαναν στα παιδιά τους κάποια εμβόλια που έπρεπε να γίνουν, δεν χάνονται οι δόσεις, θα πρέπει να το γνωρίζουν, οι αναμνηστικές, γι' αυτό θα πρέπει να συνοηθούν με τους προσωπικούς τους παιδιάτρους και να συνεχίσουν κανονικά να ομολοποιήσουν τους εμβολιασμούς, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του φθινοπόρου, πριν ακόμα ανοίξουν το σχολείο. Το 2021 το ποσοστό των παιδιών που έκαναν 3 δόσεις του εμβολίου κατά της δευτερίτιδας, του τετάνου και πολιομελίτιδας μειώθηκε στο 81% έναντι 86% το 2019. Το συγκεκριμένο εμβόλιο αυτό χρησιμοποιείται ως βασικός δείκτης για την εμβολιαστική κάλυψη παγκοσμίως. Η μείωση αυτή που καταγράφηκε το 2020 και 2021 ακολουθεί μια δεκαετία βελτίωσης. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο βουλευτής του νομού Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αθανάσιος Λιούπης. Καλησπέρα κύριε Λιούπη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Άστρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Λιούπη, σας είδαμε την Τρίτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Αγοράς. Είστε γνώστης της υποστελέχωσης που εδώ και χρόνια υφίσταται το Κέντρο Υγείας Αγοράς, αλλά και το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα δύο αυτά κέντρα υγείας. Μιλάμε για περιοχές που καλύπτουν το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου από το Κεραμίδι και το Κέντρο Υγείας της Αγοράς στο Πήλιο. Δεν θα πρέπει να είναι καλυμμένες οι βάρδιες των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα, στα κέντρα υγείας του νομού? Κυρία Καραγιάννη, όλα τα κέντρα υγείας του νομού έχουν λιγότερο προσωπικό από ότι ο παλιός οργανισμός. Έχουν πει ότι θα γίνει καινούριος οργανισμός, θα δούμε. Όσον αφορά τα πληρώματα των ασθενοφόρων, συνέβη το ατυχές γεγονός που όλοι ξέρουμε. Πάντα
είχαμε προβλήματα, ιδίως το καλοκαίρι, με αρρώστια, με θερινές άδειες κλπ. Μπορεί κάποια βάρδια να μην καλύπτεται. Αυτό συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση, στη δεδομένη περίπτωση που γνωρίζουμε όλοι, που είχαμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Μα είναι δυνατόν όμως να μην προβλέπετε, όταν ένας άνθρωπος παίρνει ρεπό ή άδεια, να μην υπάρχει άλλος? Ναι. Ακούστε, η εισαγορά τώρα είναι μακριά. Ξέρουμε ότι για να ξεκινήσει ασθενοφόρο από εδώ, όπως και έγινε, και να πάει και να γυρίσει, χρειάζεται 2 ώρες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πήγαινε ασθενοφόρο. Όταν δεν υπάρχει βάρδια οδηγού ασθενοφόρου, πηγαίνει το ΕΚΑΒ παντού στο νομό. Καλύπτεται. Αλλά όμως δεν είναι αυτή η λύση η σωστή. Η λύση σωστή, είπαμε όλοι, είναι σταθμός ΕΚΑΒ. ΕΚΑΒ να σταθμεύει εκεί. Τώρα δόθηκε η λύση προσωρινή με τους γιατρούς, με τους οδηγούς, οι οποίοι προσελήφθησαν σαν επικουρικοί, αλλά ολονών η προσπάθεια είναι να δημιουργηθεί σταθμός ΕΚΑΒ. Όχι εκεί μόνο, και στην Αργαλαστή και στη Σκόπελο και φυσικά και τα κέντρα υγείας που είναι κοντά στην πόλη, και το Βελεστίνο και ο Αλμυρός, πρέπει οπωσδήποτε να είναι πιο συγκροτημένα, πιο οργανωμένα, όχι μόνο από οδηγούς και από νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Έτσι ακριβώς, γιατί οι εικόνες αυτές ασθενών εν έτη 2022 να μεταφέρονται σε καρότες αγροτικών μας προσβάλλουν και ως πολίτες, εκτός που προσβάλλουν και γενικότερα και την εικόνα της χώρας. Μιας και αναφερθήκαμε στο κέντρο υγείας της Αγοράς, οι επισκευές στο κτίριο ολοκληρώθηκαν? Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο κτίριο. Πήγα μετά την επίσκεψή μου στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ και αφού συνομίλησα και με τον κύριο Σερέτη, είδα το θέμα σφαιρικά, πήγα και επισκέφτηκα και μίλησα με τον οδηγό που ήταν στη βάρδια εκείνη την ημέρα, με τους γιατρούς που εφημερεύανε και με τους άλλους υπαλλήλους του κέντρου υγείας. Μιλάνε ότι χρειάζονται στελέχωση προσωπικό. Και θέλω να ελπίζω ότι στην επόμενη προκήρυξη θα συμπεριλάβουμε και τη Ζαγορά μέσα σε αυτό. Μάλιστα, επίσης είχαμε και ένα περιστατικό προχθές στο νοσοκομείο του Βόλου. Το περιστατικό με την οικογένεια από τις Πινακάτες που νοσούσαν με κορονοϊό και περίμεναν επί 6 ώρες στο νοσοκομείο του Βόλου χωρίς τελικά να εξυπηρετηθούν. Οφείλεται και αυτό στην υποστελέχωση? Εκεί δεν νομίζω. Εκεί δεν ξέρω τι ο διοικητής τι είπε. Το νοσοκομείο τι απάντησε πάνω σε αυτό? Ναι, 6 ώρες είναι πάρα πολλές. Πρέπει να υπάρχει κάποια λογική, κάποια δικαιολογία. Εμείς δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση από τον διοικητή του νοσοκομείου. Ο πατέρας της οικογένειας μίλησε χθες το μεσημέρι στην μεσημεριανή εκπομπή «Συμβαίνει τώρα» και περιέγραψε το περιστατικό πως νοσούσαν όλοι με κορονοϊό. Πήγαν από τις Πινακάτες στο νοσοκομείο του Βόλου γιατί πονούσε η μητέρα περισσότερο. Μετά πέρασαν 6 ώρες, δεν εξυπηρετήθηκαν από κανέναν και έφυγαν. Υπάρχει οργανωμένο ΤΕΠ στο νοσοκομείο του Βόλου. Από την άλλη πλευρά, ένας ο οποίος πηγαίνει και είναι άρρωστος με κορονοϊό, χρειάζεται μια διαδικασία. Διαδικασία μέχρι να επαναληφθεί το τεστ, να βγουν τα αποτελέσματα, μήπως εννοούν αυτή την αναμονή. Δεν το ξέρω καλά. Μάλιστα, τώρα η αντιπολίτευση, ωστόσο, κάνει λόγο για τεράστια προβλήματα σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας της Μαγνησίας. Θα θέλαμε το σχόλιο σας και να μας πείτε τι έχει βελτιωθεί σε επίπεδο νομού στα 3 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, όσον αφορά το νοσοκομείο, για προσλήψεις μιλάνε, για προσωπικό δηλαδή. Προσωπικό προσελήφθη πολύ, δηλαδή 250 που είναι γιατροί και νοσηλευτές και μόνιμοι γιατροί. Εκείνο που συνέβη είναι το εξής. Υπήρχαν γιατροί πολύ επικουρικοί. Ενδιαφέρον δεν υπήρχε μεγάλο. Οι επικουρικοί βάλαν για τις θέσεις των μονίμων και πήραν τις θέσεις των μονίμων. Επομένως, η αύξηση αυτή δεν φάνηκε. Ήταν γιατροί που ήδη υπηρετούσαν και συνέχισαν να υπηρετούν. Χρειάζονται οπωσδήποτε και άλλες προσλήψεις και έρχονται αυτές οι προσλήψεις. Θα γίνουν. Έρχονται αυτές οι προσλήψεις. Είναι μέσα στο 22, είναι 700 θέσεις γιατρών, 4.000 θέσεις νοσηλευτών, νοσηλευτριών και 910 θέσεις διοικητικού προσωπικού. Θα γίνουν. Μέχρι το τέλος του έτους. Το θέμα είναι το μεγάλο, ναι, μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα. Μέχρι τώρα, πανελληνίως, έχουν προσληφθεί κοντά στις 3.000 μόνιμοι γιατροί σε όλη την Ελλάδα. Και νοσηλευτικό προσωπικό μεγάλος αριθμός. Και φυσικά, πολύ επικουρικό προσωπικό. Το πρόβλημά μας είναι να βρούμε τρόπο να προσελκύσουμε, να έρθουν πάλι, να δείξουν ενδιαφέρον. Γιατί βλέπετε, υπάρχουν ορισμένες θέσεις, όπως των παθολόγων ή των γιατρών του ΤΕΠ, που τις προκυρήσουμε
και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Δεν είναι κανείς υποψήφιος. Δεν μιλάω για τους ανησιολόγους που λείπουνε. Όχι πανελλαδικά, πανευρωπαϊκά μπορώ να πω. Μάλιστα, το αιμοδυναμικό εργαστήριο με τον στεφανιογράφο στο νοσοκομείο του Βόλου λειτουργεί. Νομίζω αν δεν ξεκίνησε, πρέπει αυτές τις μέρες να ξεκινάει. Όταν είχα επισκεφτεί πρόσφατα, ήταν όλα οργανωμένα, όλο το προσωπικό στη θέση του και κάνανε με την εταιρεία προσομοιώσεις. Γιατί είναι, ξέρετε, καινούργια μηχανήματα και πρέπει να κάνουν τις προσομοιώσεις πριν τα εφαρμόσουν στους ανθρώπους. Είναι μια καινούργια δομή, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ χρήσιμη, θα σώσει ζωές. Εγκρίθηκε και η ενέργειση του δικαστικού μεγάλου στο Βόλο. Είχατε προσωπική ενημέρωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία? Πριν από λίγες μέρες, πριν από 20 μέρες περίπου, ενεκρίθη από την διυπουργική, ενεκρίθησαν τα δικαστικά μέγαρα Κεντρικής Ελλάδος. Πρόκειται για το δικαστικό μέγαρο Βόλου, Λαμίας, μια πτέρυγα στην Καρδίτσα και μια ανακατασκευή που χρειάζεται το δικαστικό των Τρικάλων. Αυτό που έκανε η διυπουργική σε ένα νέο δικαστικό μέγαρο που θα γίνει, που έχει έκταση περίπου 3.115, αν δεν κάνω λάθος, τετραγωνικά μέτρα, αναπροσάρμοσε την τιμή, γιατί πλέον είναι πιο ακριβά από ό,τι ξέρετε τα υλικά και το κόστος, στα 1.400 ευρώ το τετραγωνικό, και συνεχεία, αφού πήραν αυτή την απόφαση, είναι στο στάδιο της συλλογής των υπογραφών από την αρμόδια Υπουργεία και εν συνεχεία θα γίνει από τη γραμματεία της διαχείρισης, του ΔΙΤ δηλαδή, τη Γενική Γραμματεία, θα γίνει η προκήρυξη για να την πάρει αυτός που θα πάρει την ανέγερση. Δεν είναι μόνο η ανέγερση, είναι όπως ξέρετε και η συντήρηση μετά των κτίριων αυτών. Μάλιστα, οπότε το έργο πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί? Να ολοκληρωθεί δεν ξέρω. Κοιτάξτε, το ΣΔΙΤ, η σύμπραξη δηλαδή δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, είναι κάτι καινούργιο στον τόπο μας. Και σιγά σιγά αποκτάται η εμπειρία και πιστεύω όμως ότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο γρήγορη από ό,τι θα ήταν η άλλη διαδικασία που γίνονταν μέχρι σήμερα. Μάλιστα, και στα δικαστήρια όμως έχουμε έλλειψη προσωπικού. Ναι. Επίσης, όπως με διαβεβαίωσε ο Υπουργός, μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει πρόσληψη προσωπικού δικαστικών υπαλλήλων, αλλά το πιο σημαντικό όλων είναι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινά η Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων. Αυτή γίνεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να επιμορφώνει στελέχη τα οποία θα πλαισιώνουν τα δικαστήρια. Για την έλλειψη που παρατηρείται σε δικαστικούς υπαλλήλους στα δικαστήρια. Για να γίνεται πιο γρήγορη η απονομή της δικαιοσύνης και πιο εύκολα. Μάλιστα. Κύριε Λιούπη, να φύγουμε για διακοπές άνετα. Ξεκινάει η άδειά μας από αύριο. Πόσο χρόνο έχουμε μέχρι τις εκλογές? Εκλογές Απρίλιος. Έχουμε 9 μήνες δηλαδή. Μάρτιος, δεν θα μας γυρίσετε άρον-άρον. Να φύγουμε αύριο για διακοπές. Αυτό ξέρετε, δεν μπορώ να το πω εγώ, αλλά το έχει πει ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους. Δεν άφησε καμία αμφιβολία. Έτσι. Απέκλεισε και κάθε μέρα αποκλεί το ενδεχόμενο. Ανασχηματισμός θα γίνει ή δεν προλαβαίνετε? Επίσης, με ρωτάτε θέματα τα οποία τα ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Κύριε Λιούπη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και για τη συνομιλία. Θα σας ευχηθούμε ένα ευχάριστο, ήσυχο και δροσερό καλοκαίρι. Και εγώ σας εύχομαι ένα καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι και εύχομαι στους επαγγελματίες του τουρισμού ένα καλύτερο καλοκαίρι από όλες τις άλλες χρονιές που πιστεύω ότι θα είναι. Να είστε καλά και εμείς το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και εμείς θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις του 2022 για τις φατινές πανελλαδικές εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμά τους είτε με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, εάν έχουν κάνει σχετική αίτηση, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Κάθε υποψήφιος με τον κωδικό του, είτε στο λύκειο του υποψηφίου. Αργά χθες το απόγευμα, με τα σχολεία να είναι κλειστά και τους υποψηφίους να είναι σε διακοπές και παραλίες, ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας. Οι επιτυχόντες της Μαγνησίας ενημερώθηκαν μέσω SMS στα κινητά τους ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για το εισιτήριο εισόδου που έλαβαν για τις σχολές της προτίμησής τους.
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων υποβλήθηκαν σε ασκήσεις ετοιμότητας για την παραλαβή των καταστάσεων των επιτυχόντων και την ανάρτησή τους στα σχολεία. Το δικό του μήνυμα για τη χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έδωσε ο νέος πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Σωκράτης Αβελίδης. Χθες το απόγευμα, προς βράδυ, είχαμε μια ευχάριστη, ευνηδιαστική έκπληξη. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις των σχολών, ουσιαστικά ανακοινώθηκαν οι επιτυχίες των μαθητών μας. Και εδώ στη Μαγνησία έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε καμία έκπληξη. Ήμασταν βέβαιοι ότι για ακόμη μια φορά οι νέοι της Μαγνησίας θα διέπρεπαν, θα εισάγονταν στις σχολές προτίμησής τους, πρώτης προτίμησής τους, σε σχολές οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις βαθμολογικές. Εκεί που πραγματικά εκπλαγήκαμε ευχάριστα ήταν οι μεγάλες επιτυχίες που σημειώθηκαν στα ΕΠΑΛ. Βλέπουμε σε κάποια ΕΠΑΛ, για παράδειγμα στο τρίτο ΕΠΑΛ του Βόλου, πρωτιές σε θέσεις υψηλής ζήτησης, όπως λέμε, όπως ας πούμε στην ιατρική. Έχουμε την πρώτη και την τρίτη θέση στην ιατρική Θεσσαλονίκης από το τρίτο ΕΠΑΛ. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι επιτυχίες των ΕΠΑΛ, διότι φαίνεται ότι πραγματοποιείται ένα πολύ σπουδαίο έργο σε αυτά, όπως και στα γενικά λύκεια. Λοιπόν, πραγματοποιείται και στα ΕΠΑΛ και με αποτέλεσμα να έχουμε όλες αυτές τις επιτυχίες που διαπιστώσαμε η διεισόμαση σήμερα. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους αυτούς τους μαθητές, οι οποίοι, τους χθεσινούς μας μαθητές, οι οποίοι σήμερα ως σημερινοί φοιτητές αγωνίστηκαν και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την πραγματοποίηση των ονείρων τους, για την πραγματοποίηση της μιας μεγάλης προσφοράς προς την κοινωνία την οποία ξεκίνησανε. Όπως επεσήμανε και ο κύριος Αβελίδης, τα ποσοστά επιτυχίας στη Μαγνησία ήταν ιδιαίτερα υψηλά, με αρκετούς μαθητές να επιλέγουν το Βόλο για τη φοιτητική του ζωή. Ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό του ήρθε από χθες το απόγευμα ο μαθητής του Γενικού Λυκείου Αγριάς, Φίβος Κούκιος, με 17,9 πέρασε πρώτος πανελλαδικά στο φαρμακευτικό της ΣΑΣ. Το δικό του μοναδικό ταξίδι ξεκινάει από σήμερα κιόλας ο Φίβος Κούκιος, μαθητής από το πρώτο Γενικό Λύκειο της Αγριάς, που είδε τους σκόπους του όχι απλά να ανταμείβονται, αλλά και να τον φέρουν στην κορυφή. Χθες το απόγευμα, ο Φίβος Κωνσταντίνος έλαβε μέσα στο κινητό του ότι πέρασε πρώτος στη στρατιωτική φαρμακευτική της Θεσσαλονίκης, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη χαρά του. Μπορεί τα νωρίτερα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας να ξάφνιασαν πολλούς μαθητές για το Φίβο, ήταν όμως κάτι που επιβεβαίωσε το μέλλον του, καθώς πρόκειται να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Πέρασα πρώτος στη στρατιωτική φαρμακευτική στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήταν η δεύτερη μου επιλογή και αποτελεί μια δικαίωση για μένα, γιατί είναι σαν να ανταμείβονται οι κόποι μου. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά έκανα υπομονή, επιμονή και προσπάθησα αρκετά, οπότε κατάφερα το στόχο μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές από το σχολείο, τους φροντιστές μου, την οικογένειά μου, τη μητέρα μου που δεν ήταν μόνο μητέρα, ήταν και καθηγήτρια στο μάθημα της έκθεσης και είμαι πολύ χαρούμενος αυτό. Για τις προσπάθειες που κατέβαλε ο γιος της μέσα στη χρονιά, μίλησε και η μητέρα του, η οποία, ούσα φιλόλογος, προσπάθησε να τον βοηθήσει όσο μπορεί στο μάθημα της έκθεσης, προκειμένου να κατακτήσει τα όνειρά του. Είμαι πανευτυχής, καταρχήν γιατί πέρασε στη δεύτερη επιλογή του και κατά δεύτερον γιατί πραγματοποιήθηκε η επιθυμία του. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, ήταν μια ιδιαίτερη σχολική χρονιά, ήταν σε ένα πεδίο με τις υψηλόβαθμες σχολές, αλλά πιστεύω ότι με το συστηματικό διάβασμα και την προσπάθεια τα κατάφερε. Στη συνδρομή του αυτή συνέλαβαν οι καθηγητές του σχολείου και οι φροντιστές του, εγώ ως μαμά και όλη μας η οικογένεια, ο μπαμπάς του, η αδερφή του, και ως καθηγήτριά του, γιατί είμαι φιλόλογος και ασχολούμαι με ιδιαίτερα μαθήματα και τον βοήθησα στην έκθεση. Και η προσπάθειά του δικαιώθηκε. Του εύχομαι να είναι γερός και να μπορέσει να κατακτήσει με τα φτερά του την πόρτα που άνοιξε. Από Οκτώβρη και επίσημα, ο Φίβος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στη στρατιωτική φαρμακευτική, εξασφαλίζοντας το μέλλον του.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που κατάφεραν να κατακτήσουν το στόχο τους. Και στο σημείο αυτό να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Διαγνώστηκε με κορονοϊό και πήγε να πουλήσει ψημένο καλαμπόκι στον Αγιώκαμπο. Τσουχτερό ήταν το πρόστιμο για έναν 62χρονο βιοπαλαιστή που συνελήφθη διότι ενώ εντοπίστηκε να είναι θετικός στον κορονοϊό, πουλούσε καλαμπόκι στα παράλια του νομού Λάρισσας. Στη σύλληψη ενός 62χρονου Λαρισαίου, ο οποίος έσπασε την καραντίνα παρότι επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αγίας σε μία από τις ομολογουμένως σπάνιες πλέον σύλληψεις σε σύγκριση με τον αυξημένο σχετικά αριθμό σύλληψεων το πρώτο διάστημα της εκδήλωσης πανδημίας, όπου ήταν και πιο έντονα τα περιστατικά. Ο 62χρονος συνελήφθη αφού σύγχρονε πληροφορίες όχι μόνο έσπασε την καραντίνα, αλλά βρέθηκε να εργάζεται κιόλας και ειδικότερα μάλιστα να πουλά ψημένα καλαμπόκια σε διερχόμενους πολίτες που παραθέριζαν στα παράλια του Αγιοκάμπου, όταν σύμφωνα με τόσα καταγγέλθηκαν στην ελληνική αστυνομία, λίγες ώρες νωρίτερα είχε διαγνωστεί θετικός. Έπειτα λοιπόν από καταγγελία αστυνομική, το τμήμα της Αγίας στις 10.30 το βράδυ της περασμένης Τετάρτης εντόπισαν τον 62χρονο την παραλιακή οδό του Αγιοκάμπου να εργάζεται ως πλανώδιος πολίτης καλαμποκιού. Παρότι, όπως και ο ίδιος επιβεβαίωσε λίγες ώρες νωρίτερα, στις 5.30 το απόγευμα σε τεστ που του έγινε σε φαρμακείο, επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού, ο πολίτης που διαγνώστηκε θετικός τίθεται σε κατοίκον προορισμό για τουλάχιστον 5 ημέρες και όσο το διαγνωστεί αρνητικός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 62χρονος Λαρισαίος παραβίασε την καραντίνα και το ίδιο βράδυ συνέχεια συνεργάζεται πουλώντας ψημένα καλαμπόκια σε παραθεριστές. Ο 62χρονος συνελήφθηκε στη συνέχεια αφού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του με εντολή της Αγγελίας Πνευματικών Λάρισσας. Αφέθηκε ελεύθερος αφού έπρεπε να παραμείνει σε καραντίνα. Νωρίτερα και με βάση τα προβλεπόμενα από το αστυνομικό τμήμα Αγίας, του βεβαιώθηκε τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Να επικρατήσει ισορροπία και ηρεμία στη συνοικία των παλαιών του Βόλου και να πάψει το τεράστιο πρόβλημα της ηχορύπανσης που παρατηρείται κάθε βράδυ, ζητά ο Σύλλογος Παλαιού Λιμεναρχείου και Παλαιών, που καταγγέλει ότι η συνοικία έχει μετατραπεί σε διασκεδαστήριο, δοκιμάζοντας τα όρια κατοίκων και εμπόρων της περιοχής. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να βρούμε μία λύση σε ένα πρόβλημα, το οποίο εάν και εφόσον τηρούνταν οι νόμοι του κράτους, δεν θα έπρεπε να υφίσταται. Και το πρόβλημα αυτό δεν είναι άλλο από την όχληση και από την ηχορύπανση που προκαλούν στην περιοχή κάποια καταστήματα νυχτερινά. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην πλατεία των Παλαιών μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή λόγω της διαμάχης που επικρατεί ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής και τους επαγγελματίες. Εδώ και κάποιους μήνες, οι καταγγελίες στην αστυνομία για ηχορύπανση είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο με τους επιχειρηματίες να βρίσκονται σε απόγνωση. Το αίτημα των πολιτών, το οποίο ακούστηκε πολλάκις χθες, ήταν να επιστρέψει η ισορροπία και η ηρεμία στην περιοχή των Παλαιών. Στην κάμερα του Άστρα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιού Λιμεναρχείου και Παλαιών, κύριος Κραβαρίτης, αλλά και ο κύριος Κανελής, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, παρουσιάζοντας τα προβλήματα της περιοχής. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να εκφράσουμε τα παράπονά μας ενάντια στη λειτουργία κάποιων καταστημάτων, τα οποία δεν τηρούν τους απλούς κανόνες γειτονίας και έχουν κάνει τη γειτονιά μας ένα μεγάλο διασκεδαστήριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν στον μήκος της οδού Παπακυριαζή να έχουν χάσει τον ύπνο τους, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Πέραν αυτού υπάρχει και όχληση και στα καταστήματα που γειτνιάζουν με αυτές τις επιχειρήσεις. Όλο αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θέλουμε να βρεθεί μία λύση. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν θέλουμε να κλείσει καμία επιχείρηση. Δεν θέλουμε κανένας άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του. Θέλουμε απλά να σεβαστούν αυτά τα οποία είναι αυτονόητα. Σήμερα από το Σύλλογο του Παλαιού Λιμεναρχείου και Παλαιών έχει κανονιστεί αυτή η εκδήλωση, προκειμένου να αναδειχθεί το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η γειτονιά. Στόχος δικός μας δεν είναι να έρθουμε με κάποιον σε αντιπαράθεση. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει κανονικά πάλι η γειτονιά με ηρεμία, με ισορροπία και όλοι μαζί να συνυπάρχουμε. Το θέμα που έχει δημιουργηθεί με κάποια μαγαζιά νυχτερινής διασκέδασης είναι μεγάλο και για τους κατοίκους. Αλλά από την πλευρά των εμπόρων επίσης αντιμετωπίζουμε θέματα την επόμενη μέρα με την ρύπανση που υπάρχει
μετά από, ας το πούμε, πάρτι τα οποία γίνονται. Και επίσης υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και άγχος, θα έλεγα, για να μην οδηγηθούμε σε αλλαγή χρήση της περιοχής. Αυτό είναι το μεγάλο άγχος των εμπόρων. Δηλαδή, η περιοχή έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και ως γειτονιά αλλά και ως εμπορικό. Αυτό θέλουμε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Έχει οικονομική δραστηριότητα έντονη. Πρέπει να βελτιωθεί σίγουρα, αλλά δεν πρέπει, ας πούμε, να αλλάξει αυτό το χαρακτήρα που υπάρχει τόσα χρόνια και δίνει όλα αυτά τα χρόνια ζωή σε αυτή την περιοχή. Να αναφέρουμε ότι για δύο ημέρες, Τετάρτη και Πέμπτη, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Παλαιών παρέμειναν κλειστές ως ένδειξη διαμαρτυρίες για τις συνεχόμενες καταγγελίες που δέχονται. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις του Συνδικάτου Επισιτισμού Λάρισας, με τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού και του επισιτισμού να διαμαρτύρονται για τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο τους. Η εκτόξευση του κόστου ζωής, η ακρίβεια, η καταστρατήγηση των κλαδικών συλλογικών συμφάσεων εργασίας καθώς και η καταπάτηση εργατικής νομοθεσίας είναι οι κυριότερες αιτίες που μας κάνουν να βγαίνουμε και πάλι στους δρόμους, τονίζει από το Συνδικάτο Επισιτισμού αλλά και Τουρισμού. Στα τέλη του Ιούνιου κηρύχθηκε η υποχρεωτική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού, που πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί και οι λοιπές ρυθμίσεις που προβλέπει η συλλογική σύμβαση ισχύουν πλέον υποχρεωτικά για το σύνολο των εργαζόμενων του κλάδου, ακόμη και αυτών που δεν είχαν υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος του επισιτισμού τουρισμού, σε αυτόν επικρατεί η χειρότερη μισθολογική κατάσταση, τα ωράρια εργασίας. Ισχύουν 16 και πάνω ατομικές συμβάσεις που ενισχύουν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Επικρατεί μαύρη εργασία, ανασφάλιστη. Τα ωράρια είναι 9 ώρα και 10 ώρα. Τα δώρα παίρνονται πίσω. Δεν πληρώνονται τα νυχτερινά, οι αργίες. Όλα αυτά τα ζουν κάθε μέρα και οι παλιότεροι εργαζόμενοι, αλλά και οι νέοι που τα θεωρούν δεδομένα. Εμείς όλο αυτό τον μήνα, με την παρέμβασή μας σε κάθε χώρο δουλειάς, και μεγάλο και μικρό, ενημερώνουμε τους εργαζόμενους για το τι είναι η κλαδική συλλογική σύμβαση και καλούμε μαζί με το σωματείο να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να συσπηρωθούν και μαζί να παλέψουμε σε κάθε χώρο δουλειάς να εφαρμοστεί η κλαδική συλλογική σύμβαση για να έχουν καλύτερους όρους εργασίας. Οι ίδιοι προειδοποιούν για ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις από το Σεπτέμβρη. Μετά από μία εβδομάδα, το Υπουργείο Εργασίας μονομερώς, με μία ξεδιάντροπη κίνηση, στην ουσία έφερε στο προσκήνιο την έκτη μέρα εργασίας στον κλάδο, βάζοντας μπροστά τη λογική ότι όποιος εργαζόμενος θέλει, για να διευκολυνθεί στο προσωπικό του πρόγραμμα, να επιλέξει να εργάζεται την έκτη μέρα με μία μισή ώρα λιγότερο εργασία. Καταλαβαίνουμε και εμείς, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, τι σημαίνει ελεύθερη βούληση του εργαζόμενου. Να επιλέξει δηλαδή αν θα πάει την έκτη μέρα για δουλειά ή όχι. Θα πάει ο εργοδότης και θα του πει: την έκτη μέρα σε χρειάζομαι στη δουλειά. Αν θέλεις, έρχεσαι. Αν δεν θέλεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται από εκεί και πέρα. Τέλος, όπως δηλώνουν τα πολλά προβλήματα του κλάδου τους, τους κάνουν να βγουν και πάλι στους δρόμους. Ζητούν ωστόσο στήριξη από πλευράς κυβέρνησης. Απερίγραπτες σκηνές απελπισίας έξω από σούπερ μάρκετ στην οδό Λαρίσης στο Βόλο είδαν όσοι βρέθηκαν εκεί χθες το μεσημέρι. Λίγο πριν τις 3, ένας άνδρας ηλικίας 35 ετών ανέβηκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου από την εξωτερική σκάλα και απειλούσε να πέσει από τα κάγκελα. Επικράτησε πανικός, με το προσωπικό της αλυσίδας να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια το 100. Στο σημείο μετέβη η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Η παρέμβαση της ψυχολόγου της αστυνομίας, που προσπαθούσε να ηρεμήσει τον πολίτη με υπομονή και κατανόηση, αποδείχθηκε σωτήρια. Να δούμε το ρεπορτάζ της Ιωάννας Μπουροπούλου που ακολουθεί. Απερίγραπτες σκηνές απελπισίας εκτελήχθηκαν χθες το μεσημέρι έξω από μάρκετ στην οδό Λαρίσης. Στις 3 παρα 10, ένας άνδρας ηλικίας 35 ετών ανέβηκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου από την εξωτερική σκάλα και απειλούσε να πέσει από τα κάγκελα. Επικράτησε πανικός, με το προσωπικό της αλυσίδας σούπερ μάρκετ να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια το 100. Στο σημείο μετέβη ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην τοποθέτηση ειδικού στρώματος, ώστε σε περίπτωση πτώσης ο 35χρονος να μην τραυματιστεί. Το παρόν έδωσε και ο ψυχολόγος της αστυνομίας, που προσπαθούσε να μεταπίσει τον απελπισμένο πολίτη που φώναζε ακατάληπτα πράγματα. Ο ίδιος δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει και ο ψυχολόγος του ζήτησε απλά να ηρεμήσει και να την ακολουθήσει. «Θα σε φροντίσουμε, ησύχασε, όλα καλά θα πάνε», του είπε. Ο 35χρονος ζήτησε νερό και πίστηκε μετά από 10 λεπτά να ακολουθήσει την ψυχολόγο και τους πυροσβέστες. Όταν κατέβηκε, έτρεμε και έδειχνε να μην έχει αντίληψη του τι έχει συμβεί. Ακαθάριστα παραμένουν τα πευκάκια του Βόλου,
όπου ελοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του μεγάλου όγκου χόρτων που είναι συγκεντρωμένα και στιβαγμένα. Να ακούσουμε τα όσα μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής. Να έρθει η πολιτική προστασία να καθαρίσει τα οικόπεδα ή να ειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν, γιατί αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια, από το 1969 που ήμουνα μικρό παιδί εδώ και μέναμε, που δεν είχε καθόλου σπίτια και ήμασταν μόνο 3-4 οικογένειες, δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς να καθαρίσει το οικόπεδό του. Ορολογιακές βόμβες ακαθάριστα οικόπεδα στην περιοχή των Πευκακίων με κατοίκους της περιοχής. Να επισημαίνω στις τηλεοπτικές κάμερες ότι οι αρμόδιοι πρέπει να μεριμνήσουν. Οι ίδιοι, όπως λένε χαρακτηριστικά, πολλές φορές ενδιαφέρονται ώστε να μην υπάρξει το ενδεχόμενο να λαμπαδιάσουν οι περιοχές, διότι στη ρήψη ενός τσιγάρου καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να συμβεί. Το δάσος, τα πευκά και τα λεγόμενα, τα οποία δεν υπάρχει μέσα καμία δασοπυρόζηση, προστασία, τίποτα. Μόνοι μας καθαρίζουμε τα γυαλιά, μόνοι μας καθαρίζουμε τα πλαστικά, αλλά σαν δάσος μέσα δεν εδρεύει ούτε ένα περιζωριστικό, ούτε υπάρχει ένας κουρνός. Θεός φυλάξει, αν πάρει κάποια φωτιά αυτό το μέρος εδώ, αλίμονο σε όλους μας. Δημιουργούμε χώμα με άμμο σε περίπτωση φωτιάς με τα αυτιάρια να κάνουμε κάτι, αλλά αυτά είναι πρόχειρα νομίζω. Δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Θα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτική προστασία. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο υπεύθυνος. Τουλάχιστον να μπει ένας κρονός, να υπάρχει νερό. Και ο πρόεδρος του Εξεραστικού Συλλόγου Νέων Παγασών, ο οποίος καθημερινά τρέχει για τα προβλήματα της περιοχής των Αλικών, αναφέρθηκε στο μείζονο σημασία ζήτημα, ειδικότερα τώρα την καλοκαιρινή περίοδο, με το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιών να είναι μεγάλο και στην περιοχή της Μαγνησίας. Έχουμε κάνει παρακλήσεις. Έχουμε ζητήσει να γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Έχουμε πει να βάλουν κρονούς, να εκπαιδεύσουν άτομα, γιατί δεν είναι η θέση ο κάτοικος και εγώ ακόμη να χειριστώ ένα κρονό. Έρθει και σε μία αντιπαράθεση βέβαια μέσα πλαίσια του αυτοσεβασμού με τον πρώην διοικητή της Πυροσβεστικής, τον κύριο Πόζογλου. Γιατί καταργήσανε στην οδό Αθηνών, το σημερινό εκεί που υπάρχει πώς το λένε, της ανεργίας, το ΑΕΔ, υπήρχε πάντοτε εκεί ένα παράρτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μάλιστα. Υπήρχε και ένας άγρυπνος φρουρός επάνω στο σωρό, ο οποίος ανά πάσα στιγμή ό,τι να βλέπει ειδοποιήσαμε. Γιατί εάν φύγει η πυροσβεστική υπηρεσία για να έρθει στις Αλικές από την οδό Σκουμουνδούρου, εδώ δεν θα υπάρχουν ούτε τα αποκαΐδια. Τα φώτα της παγκόσμιας υδατοσφαίρησης στρέφονται στη Θεσσαλία, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος διοργανώνεται τον Αύγουστο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρησης για κορίτσια και αγόρια κάτω των 16 ετών σε Λάρισα και Βόλο αντίστοιχα. Η διεξαγωγή μιας τέτοιας διοργάνωσης που επετεύχθη μετά από προσωπικές προσπάθειες του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον αθλητισμό της Θεσσαλίας και ειδικότερα για το πόλο. Από τις 20 έως και 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρησης για αγόρια και κορίτσια κάτω των 16 ετών σε Βόλο και Λάρισα. Γίνεται ένα μεγάλο για πρώτη φορά στον κόσμο γεγονός. 38 ομάδες, 27 χώρες, 800 αθλητές και προπονητές θα βρίσκονται στη Θεσσαλία. Γίνονται ταυτόχρονα για πρώτη φορά δύο αγώνες παγκόσμιοι, ανδρών και γυναικών, κάτω από 16 χρόνων. Στη Λάρισα θα φιλοξενηθούν οι αγώνες στα δύο κολυμπητήρια γυναικών κάτω από 16 ετών, 13 ομάδες, και στο Βόλο άνδρες κάτω από 16 χρόνων, 25 ομάδες. Είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση που έγινε ποτέ. Αν σκεφτείτε ότι θα είναι εδώ 27 χώρες από 5 υπήρους. Αμερική, Βραζιλία, Ισπανία, Αζερβαϊτζάν, Ισραήλ, Ιαπωνία, από παντού. Και σκεφτείτε ότι πάνω από τους 800 θα προσθεθούν και όλοι οι συνοδοί οι οποίοι θα έρθουν στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι αναβαθμίζουμε τη Θεσσαλία και τη βγάζουμε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Γιατί οι αγώνες αυτοί έχουν τεράστιο ενδιαφέρον σε όλη τη γη. Είναι ένα πολύ μεγάλο event, σκεφτεί κανείς ότι τα παγκόσμια πρωταθλήματα έχουν ένα όριο 16 χωρών και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 35 συνολικά συμμετοχές, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Τα φώτα για το άθλημα της υδατοσφαίρησης θα πέσουν
στη Λάρισα και στο Βόλο, στο Βόλο και στη Λάρισα. Εδώ θα δούμε τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες που για πρώτη φορά θα εκτεθούν, αν θέλετε έτσι, δημοσίως. Θα δούμε παιδιά από την Βραζιλία, από την Ιαπωνία, από την Νότια Αφρική, από την Αυστραλία, από την Αμερική, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Καταλαβαίνετε ότι μας κάνει και εμάς ιδιαίτερα υπερήφανος και σαν Έλληνες, γιατί το να πάρεις μια μεγάλη διοργάνωση όταν υπάρχει ένας διεθνής ανταγωνισμός στη διεξαγωγή των events είναι κάτι σημαντικό. Τέτοιες διοργανώσεις φέρουν και τόνους τοπικής οικονομίας. Με 4 πανελλήνια ρεκόρ άνοιξε χθες Πέμπτη στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών και Πανελλήνια Αγώνες Προαγωνιστικών Κατηγοριών Τεχνικής Κολύμβησης. Το ένα από αυτά το έκανε ο Αθανάσιος Μπαρτζόκας της Νίκης Βόλου με επίδοση 22 και 27 στα 50 διπλά πέδιλα, πετυχαίνοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ κατηγορίας Παμπένδων Α. Έτσι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο πανηγυρικά. Με 4 πανελλήνια ρεκόρ άνοιξε χθες Πέμπτη στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών και οι Πανελλήνιοι Αγώνες Προαγωνιστικών Κατηγοριών Τεχνικής Κολύμβησης. Το ένα από αυτά τα ρεκόρ το έκανε ο Αθανάσιος Μπαρτζόκας, γιος του δικού μας Γιώργου Μπαρτζόκα, του ανθρώπου που καθημερινά συμβάλλει στην οργάνωση του προγράμματος του Άστρα. Ο νεαρός αθλητής της Νίκης Βόλου έκανε επίδοση 22,27 στα 50 διπλά πέδιλα, πετυχαίνοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ κατηγορίας Παμπέδων Α. Παράλληλα, και η κολυμβήτρια της Νίκης Βόλου, Λουδία Παντελόγλου, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 1,55,91 στα 200 μέτρα διπλά πέδιλα κορασίδων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο δελτίο της σεζόν για μένα ολοκληρώνεται. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Άστρα. Τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων παίρνει η δημοσιογράφος Ιωάννα Μπουροπούλου. Επιπλέον ειδήσεις μπορείτε να παρακολουθείτε στο astra.tv.gr αλλά και στις σελίδες της τηλεόρασης Άστρα στο Facebook. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Σας στέλνω πολλές ευχές για ένα ήσυχο και δροσερό καλοκαίρι.